Άγγις, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα καινούριο βίντεο μακιγιάζ. Σήμερα θα δοκιμάσω για πρώτη φορά εδώ μαζί σας καινούρια προϊόντα. Θα ξεκινήσω με skincare προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ για πρώτη φορά και θα περάσω σε προϊόντα μακιγιάζ έτσι ώστε να δημιουργήσω το μακιγιάζ που εσείς βλέπετε. Θα ήθελα να σας πω ότι τα περισσότερα από τα προϊόντα τα δοκιμάζω πρώτη φορά στην κάμερα, όμως κάποια τα είχα δοκιμάσει πριν μερικές ημέρες. Είναι όλα καινούρια στη συλλογή μου, εκτός από ένα-δύο τα οποία χρειάστηκα για να συμπληρώσω αυτό το μακιγιάζ. Κάποια τα δοκιμάζω για πρώτη φορά, κάποια όπως σας είπα είναι καινούρια αποκτήματα, τα έχω δοκιμάσει λίγο, οπότε επειδή δεν τα είχαμε δει σε κάποιο άλλο βιντεάκι, είπα να τα δούμε σε αυτό το βίντεο όλα μαζί συγκεντρωμένα. Το αποτελέσμα μου αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει ήλιο βασίλεμα. Έχω δοκιμάσει ένα προϊόν το οποίο ήθελα να πάρω εδώ και αρκετά χρόνια και είναι το IT Cosmetics CC Cream. Πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει, γι' αυτό το αγόρασα, αλλά το αγόρασα γιατί ενδιαφέρει και εμένα, διότι εμείς οι λιπαρές δυσκολευόμαστε πάρα πολύ με την αντιλιακή προστασία τους καλοκαιρινούς μήνες. Φτιάξτε ένα καφεδάκι και πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το μακιγιάζ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ φωτεινό το πλάνο. Είναι πρωί, προσπαθώ να μην ξυπνήσω τη φίλη μου που κοιμάται μέσα. Και λέω να κάνω μια μάσκα στο πρόσωπό μου, διότι έβγαλα και ένα κρατήρα σε αυτό εδώ το σημείο. Λοιπόν, όπως είδατε στο τελευταίο βίντεο haul, πήρα μια μάσκα η οποία είναι καθαριστική και περιέχει καολίν από The Ink List. Μισό λεπτάκι να την βρω, να την. Είναι αυτή εδώ. Και να τι κάνω για πρώτη φορά εδώ μαζί σας σε αυτό το βίντεο. Έβαλα το προστατευτικό που είχε, λοιπόν. Γράφει πάνω στη συσκευασία ότι πρέπει να την κρατήσεις για 10 λεπτά και να την αφαιρέσεις με ζεστό νερό, σε συνέχεια να στεγνώσεις το πρόσωπό σου. Έχω συγκεντρώσει όλα τα καινούργια προϊόντα που έχω σε αυτό εδώ το κουτί, για να τα δούμε στο σημερινό βιντεάκι. Οπότε τώρα θα πάω να κάνω ένα καφεδάκι, θα αφαιρέσω τη μάσκα και θα έρθω για να συνεχίσουμε το βίντεο. Έφτιαξα λίγο την κουρτίνα πίσω μου διότι ο ήλιος χτυπάει πάνω μου και καίγεται το πλάνο. Δεν ξέρω πώς είναι ο φωτισμός αυτή τη στιγμή. Έχω μπροστά μου δύο softbox, δύο ring light. Το πίσω μέρος είναι πολύ φωτεινό. Θα την βγάλω την κουρτίνα μόλις πέσει ο ήλιος. Έβγαλα τη μάσκα, νιώθω την επιδερμίδα μου τέλεια, πάρα πολύ καθαρή. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, έχω ξαναδοκιμάσει τέτοιες μάσκες. Μου άρεσε, θα συνεχίσω να τη χρησιμοποιώ και θα σας πω σε ένα επόμενο βιντεάκι. Έχω φτιάξει τα φρύδια μου με το καμπράου της Benefit στην απόχρωση νούμερο 3, διότι δεν έχω κάποιο καινούριο προϊόν για τα φρύδια και πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τη βάση του προσώπου. Έχω δύο καινούργια προϊόντα τα οποία θέλω να δοκιμάσω. Θα ξεκινήσω με ένα travel size προϊόν από την Intermed, είναι το Luxurious Sun Care. Ένα υδατικό αντιοξυδοτικό spray mist με υαλουρονικό. Πολύ δροσιστικό. Και θα συνεχίσω με ένα πιο βαρύ serum slash mist που είναι το Glow Mist της Pixi με πρόπολη και argan oil. Το συγκεκριμένο θέλει κούνημα για να διαλυθούν τα oils που έχει μέσα. Λατρεύω την πρόπολη, κάνει πολύ καλό στο ακνεϊκό δέρμα. Το συγκεκριμένο έχει και argan oil, οπότε θα μπει στο τέλος. Ξεκινάμε με τα πιο ελαφριά προϊόντα και περνάμε στα πιο βαριά. Γενικότερα έχω μια δυναμία στα προϊόντα της Pixi και σκέφτηκα κάποια στιγμή να ξεκινήσω μια σειρά review στα προϊόντα της Pixi. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά και νομίζω ότι αυτά τα review θα είναι πολύ βοηθητικά, διότι λαμβάνω πολλά μηνύματα για τα προϊόντα αυτά. Έφτιαξα και το καφεδάκι μου. Πάρα πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε με το primer του προσώπου, το οποίο είναι το Smashbox Photo Finish Oils and Shine Control Primer. Πρώτη φορά θα δοκιμάσω κάτι από Smashbox. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο primer είναι ό,τι πρέπει για το δικό μου δέρμα. Είναι της σειράς Photo Finish που σημαίνει ότι είναι φιλικό προς το φακό και περιορίζει το flashback. Έχει και αυτό προστατευτικό. Τη διάρκεια ζωής έχει 24 μήνες τέλεια, δηλαδή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για 2 χρόνια άφοβα. Νομίζω ότι έβαλα παραπάνω από το κανονικό. Παίρνω ένα βινέλο για να το απλώσω.
Κανονικά αυτά τα primer που είναι oil control ζητώ την επιδερμίδα και την κάνω μάτι για να δούμε τι θα κάνει αυτό. Λοιπόν, αφήνουμε το primer να καθίσει και πάμε να περάσουμε στα μάτια και να κάνω priming τα μάτια μου με ένα καινούριο concealer. Είναι σχετικά καινούριο, το έχω ξαναδοκιμάσει, δεν είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάζω εδώ στην κάμερα, αλλά είναι το πιο καινούριο στη συλλογή μου. Πρόκειται για το One Drop Coverage Concealer της Catrice στην απόχρωση True Ivory. Είναι με δόση μετρητή. Ξέρετε τώρα τι έχω κάνει, έτσι. Έχω φέρει το καθρέφτη εδώ, αρκετά μακριά μου, διότι όταν το φέρνω πιο κοντά, πέφτει ο ήλιος πάνω και καίγεται το πλάνο. Πάμε τώρα στις σκιές. Έχω δύο καινούργιες παλέτες. Τη μία την έχω χρησιμοποιήσει στο βίντεο που σας έκανα, Full Face NYX Products. Πρόκειται για την μάτζη της NYX, η οποία περιέχει σκιές, ρούζ και highlighter. Και έχω και μία τελείως κλειστή που είναι από την Pixie. Είναι μία συνεργασία της Pixie με την Heard Davison, αν τη διαβάζω σωστά. Είναι μία influencer, youtuber, θα σας γελάσω. Τα χρώματα φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Την έχω εδώ και αρκετό καιρό τη συγκεκριμένη παλέτα και την κρατούσα για κάποιο τέτοιο βίντεο πρώτων εντυπώσεων. Λοιπόν, έχει χρώμα για σετάρισμα, οπότε θα το πάρουμε από αυτή την παλέτα. Ξέρω τι θα κάνω στα μάτια. Η παλέτα είναι κάπως έτσι εξωτερικά και κάπως έτσι εσωτερικά. Θα ξεκινήσω με αυτή την απόχρωση για να σετάρω το καπάκι του κινητού διαφάνου μου και θα χρησιμοποιήσω ένα καινούριο set πινέλων που πήρα από Morphe και Cult Beauty. Είναι αυτό εδώ, πρόκειται για το 4 Brushes for a Lip Pick Makeup Me. Είναι το Eye Goddess. Και επειδή μια κοπέλα μου σχολίασε σε ένα βιντεάκι για το αν πρέπει να καθαρίζουμε τα πινέλα μας μόλις τα αγοράζουμε, έχω να σας πω ότι ναι, εννοείται πρέπει να καθαρίζουμε τα πινέλα μας, να τα πλένουμε ή να τα κάνουμε πολύ μαζί. Εγώ χρησιμοποιώ το απολυμματικό της Cinema Secret, το οποίο το βρίσκεται στο Makeup Land, θα σας βάλω link από κάτω. Είναι ό,τι πιο ισχυρό υπάρχει για να καθαρίσετε τα πινέλα σας. Θα τα περάσω με αυτό. Στεγνώνει αμέσως το συγκεκριμένο καθαριστικό. Θα πάρω αυτό το πινέλιο, το blending, από το set και θα πάρω την πρώτη απόχρωση, η οποία λέγεται Oh He Got Money. Σετάρω έλαφρος, ίσα ίσα, για να μην μπει το concealer στην κόρη. Σούπερ. Θέλω να σβατσάρω λίγο αυτή την απόχρωση, την Filipinas, διότι αστράφτη. Τέλεια! Εντάξει, είναι φανταστική. Ξέρω, φαίνεται. Κόκκινη πίνα αυτή. Αρκετά κόκκινη. Φαίνονται λίγο μαλακές οι σκιές, όχι όμως τόσο μαλακές όσο οι σκιές της Huda. Πάμε να ξεκινήσουμε με την απόχρωση Feb Fourth. Το πω όλο καταλήγω σε κοραλένια μακιγιάζ το τελευταίο διάστημα. Τραβάω στην εξωτερική γωνία και προς τα πάνω, έτσι. Τρίβεται λίγο το προϊόν πάνω στην παλέτα, όμως δεν έχουμε καθόλου fallout στο μάτι και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Λοιπόν, τώρα με αυτό το blending πινελάκι, το οποίο είναι λίγο πιο συμμαζεμένο, θα πάρω μία πιο σκούρα απόχρωση, λέω να πάρω την απόχρωση Always Dancing, αυτή είναι εδώ, και να τοποθετήσω στοχευμένα, αν τρίβεται αρκετά, στη κόγχη και στις εσωτερικές αλλά και εξωτερικές γωνίες. Τα πινέλια μου αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ μην το κοιτάτε, θα το διορθώσουμε μετά με το concealer. Οκ.
Λοιπόν, με αυτό το συμμαζεμένο μπλε δίκρυνελάκι θα πάρω αυτή την απόχρωση η οποία ονομάζεται Coffee και θα πάω στην εξωτερική μου γωνία σβήνοντας προς την κόκκι. Λοιπόν, παίρνω προϊόν και τρίβεται το προϊόν πάνω στην παλέτα. Αυτό το πινελάκι είναι μικρό και σε βοηθάει να πας να τοποθετήσεις τη σκιά συγκεκριμένα πάνω στο μάτι. Τις σκιές θέλουν χτίσιμο, δεν έχουν πάρα πολύ έντονη απόδοση. Όμως τα χρώματα είναι πολύ ωραία. Μου θυμίζουν λίγο τις σκιές της Too Faced, της Chocolate Bars. Λοιπόν, το αποτέλεσμα στα μάτια είναι κάπως έτσι. Αυτά εδώ τα σημεία μου είναι λίγο δύσκολα και μπορώ να πω ότι η κόκκινη σκιά έκανε μπαλώματα, οι άλλες έκαναν καλό blend, μόνο που θέλουν χτίσιμο για να γράψουν όπως πρέπει να γράψουν. Ωραία, τώρα θα πάρω αυτό το πινέλο, θα το περάσω με το καθαριστικό για να είναι καθαρό και θα κάνω ένα blend λίγο στα τελειώματα για να το κάνω λίγο πιο ομαλό. Επειδή βλέπω ότι υπάρχουν σκληρές γραμμούλες, τις οποίες όμως εγώ γενικότερα δουλεύω κατά τη διάρκεια του μακιγιάζ, βλέπω ένα λαθάκι, το διορθώνω. Πρώτη φορά δούλεψα αυτές τις σκιές και εντάξει, δεν ξέρω πώς δουλεύονται. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό στα βίντεο των πρώτων εντυπώσεων. Λοιπόν, τώρα θέλω οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσω αυτή την απόχρωση. Οπότε ή θα καθαρίσω το κινητό μου βλέφορο ή θα την τοποθετήσω απευθείας. Λέω όμως πρώτα να πάρω το flat πινέλο από το set και να καθαρίσω λίγο εδώ. Λοιπόν, παίρνω τώρα το flat πινέλο το οποίο το έχω καθαρίσει με το πολυμαντικό και την απόχρωση Φιλιππίνες. Είναι υπέροχη, είναι σαν ήλιο βασίλεμα. Εντάξει, ερωτεύτηκα. Εντάξει, νομίζω ερωτεύτηκα αυτή τη σκιά μου. Θα βάλω τώρα ένα eyeliner το οποίο δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά σε βίντεο, παρόλο που δεν είναι καινούριο. Είναι το Epic Peach Liner της NYX στην απόχρωση Brown. Θέλω να κάνω μια πολύ λεπτή γραμμή έτσι ώστε να καθίσει καλά η βλεφαρίδα πάνω στο μάτι μου. Το eye look μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ έχουμε κάποιες ατέλειες, θα τις διορθώσω στη συνέχεια. Μοιάζει με μαύρο, αλλά δεν είναι μαύρο. Ίσως το αποτέλεσμα φανεί λίγο πιο γλυκό. Για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου μάσκαρα για τους τελευταίους δύο περίπου μήνες και είναι της MD η XXL Carbon Black Extra Volume Mascara, η οποία ήταν δώρο σε ένα περιοδικό. Ευχαριστώ όλες εσάς που μου είπατε να πάω να την πάρω. Λοιπόν, δίνει τρεις διάστατες 3D βλεφαρίδες. Είναι η καλύτερη μάσκαρα που έχω δοκιμάσει το τελευταίο χρόνο, θα το πω. Το τελευταίο χρόνο είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Βάζω μάσκαρα και στο άλλο μάτι. Θα τοποθετήσω αυτές τις ψεύτικες βλεφαρίδες, τις οποίες έχω πάρει από το AliExpress και επιστρέφω. Λοιπόν, έβαλα και τις βλεφαρίδες, το eye look μου αρέσει πάρα πολύ, θα διορθώσω το κάτω μέρος σε λιγάκι και πάμε να συνεχίσουμε με τη βάση. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά εδώ μαζί σας στην κάμερα το IT Cosmetics CC Color Correcting Full Coverage Cream με SPF 50. Τι ωραία το πούμε για το αγγλικό. Είναι και αυτό σφραγισμένο. Medium.
medium, διότι λέω καλοκαίρι έρχεται, θα μαυρίσω, οπότε ας πάρω τη medium. Εντάξει, θα γίνουμε λίγο τσίλες τώρα. Αρκετά πυκνή υφή. Θα το απλώσω με το σφουγγαράκι μου. Ωραία κάλυψη έχει. Όχι, μυρίζει σαν κάτι πολύ γνωστό. Λοιπόν, είναι όντως ένα υδατικό. Στεγνώνει σε κάποια σημεία, όμως αφήνει μία ενυδατική αίσθηση πάνω στο δέρμα. Έχει μέτρια προς καλή κάλυψη, θα έλεγα. Η απόχρωση, όλος παραδόξως, είναι σωστή. Μπράβο μου. Σίγουρα χρειάζεται σετάρισμα με πούδρα. Σίγουρα. Το συγκεκριμένο προϊόν έχει μέσα και skincare ιδιότητες. Θέλει οπωσδήποτε σετάρισμα με πούδρα, βλέπετε πόσο πολύ γυαλίζω. Πριν όμως περάσω στη πούδρα, θα βάλω το concealer μου κάτω από τα μάτια μου, επειδή όμως εδώ θα έχουμε τεράστια διαφορά στην απόχρωση, το βλέπετε κι εσείς. Θα βάλω ελάχιστη ποσότητα και θα προσπαθήσω να το σβήσω μέσα στην CC κρέμα. Λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα μου αρέσει πολύ, διόρθωσα και το μάτι μου. Πάμε τώρα να περάσουμε στις πούδρες. Έχω δύο καινούριες πούδρες. Τη μία τη χρησιμοποιώ για πρώτη φορά και την άλλη την έχω ξαναγοράσει και την πήρα για δεύτερη φορά, γιατί είναι το must have προϊόν για τις λιπαρές κοπέλες τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι η Airspun Loose Face Powder. Λοιπόν, την Glow Illusion της Catrice θα την βάλω κάτω από τα μάτια, διότι αφήνει ένα βελούδινο αποτέλεσμα και δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές. Την έχω ξαναδοκιμάσει άλλη μια φορά. Ελπίζω να ακουγόμουν τώρα που έκανα αυτό το δωρικό. Με το σφουγγαράκι μου παίρνω μία ποσότητα και την τοποθετώ κάτω από το μάτι. Στο υπόλοιπο πρόσωπο, επειδή θέλω μάτ αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια, θα βάλω την Airspun. Η συγκεκριμένη πούδρα όμως είναι αρκετά ξηρή, οπότε αν είστε ξηροί ή κανονικοί, δεν θα σας αρέσει η περιοχή των ματιών. Εμένα μου αρέσει και η περιοχή των ματιών, αλλά γενικότερα δεν είναι για την περιοχή των ματιών, είναι για το υπόλοιπο πρόσωπο, κατά τη δική μου γνώμη. Πάμε να ανοίξουμε και αυτήν. Έρχεται με πομπόν. Αυτή την πούδρα την έχω πάρει από το WIS, εκεί μπορείτε να τη βρείτε. Την έχει ένας πολιτής ο οποίος έχει κατάστημα, είμαι σήμερα με πούδες, στην Αγγλία. Το κατάστημα λέγεται Beauty Joint. Λοιπόν, εδώ με το σφουγγαράκι, γιατί εδώ γίνομαι λιπαρή πάρα πολύ γρήγορα. Και στη συνέχεια παίρνω ένα δίτριχο πινέλο από Beach Cosmetics και την απλώνω σε όλο το πρόσωπο. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το bronzer. Αχ, είχα φέρει το Tantour της Huda για να το βάλω, όμως έβαλα πούδες, οπότε δεν θα το βάλω τώρα. Για bronzer θα χρησιμοποιήσω το Clean ID Mineral Bronzer με SPF από την Catrice. Ένα φουντωτό πινέλο, γιατί θέλω να το βάλω σε μεγάλη έκταση στο πρόσωπό μου, έτσι ώστε να πετύχω ένα ήλιο καμένο αποτέλεσμα. Εντάξει, το blend που κάνει είναι στο Θεό, το έχω χρησιμοποιήσει άλλη μια φορά. Είναι πραγματικά καταπληκτικό, από τα καλύτερα drugstore bronzer. Μην σας πω ότι είναι το νούμερο 1 για εμένα και για το δικό μου δέρμα που εδώ και εδώ έχει σημάδια, έχει λακκουβίτσες. Το blend του είναι αλλού. Μπράβο στη Catrice για αυτό το προϊόν. Αχ, μου αρέσει όλα πάρα πολύ. Λοιπόν, αφαιρώ την πούδρα κάτω από τα μάτια. Τα μάτια κάτω δεν τα έχουμε ολοκληρώσει. Λέω να συνεχίσω με ρουζάκι και να χρησιμοποιήσω το ρούζ που δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου από την παλέτα Matchy Matchy της NYX. Από την απόχρωση μέλλον, αρκετά κοραλή.
δεν έχει πάρα πολύ έντονη απόδοση. Συνήθως τα ρούς της NYX έχουν πολύ έντονη απόδοση. Αν θυμάστε στο βίντεο Full Face NYX, πήρα ένα πινελάκι και τοποθέτησα το highlighter αυτό στο πρόσωπό μου και όταν το τοποθέτησα άλλαξε χρώμα, δηλαδή ενώ εδώ φαίνεται έτσι άσπρο προς gold, όταν το βάζεις πάνω στο πινέλο και αυτό εδώ μέσα αλλάζει και το πινέλο παίρνει ροζ χρώμα. Το αποτέλεσμα όμως που έχει στο πρόσωπό σου είναι gold. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και τι κόλπο είναι, αλλά είναι ωραίο κολπάκι τελικά. Λοιπόν, η βάση μου είναι έτοιμη. Θα σετάρω το πρόσωπό μου με το Mist από Intermed. Για να δούμε τι θα δούμε. Αχ, απλώνεται πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να περάσουμε τώρα στα χείλη. Λοιπόν. Στα χείλη θα χρησιμοποιήσω ένα lip liner το οποίο δεν είναι καινούριο. Όμως δεν έχω κάποιο καινούριο lip liner, sorry. Είναι το Color Sensational της Maybelline στην απόδοση 750 Choco Pop. Πολύ ωραία απόδοση. Και από πάνω λέω να βάλω ένα κραγιόν από τη Makeup Academy, το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει, όμως νομίζω ότι το χρώμα του ταιριάζει με αυτό εδώ που έχω πετύχει. Είναι το Bonafide από τα Matte Lipstick. Δεν λίγο πόσο ωραίο nude. Έχω και ένα καινούργιο gloss. Είναι από Pixi, σε συνεργασία με την Chloe Morello. Το Lip Icing, το οποίο είχα δοκιμάσει πέρυσι σε άλλη απόχρωση. Στην απόχρωση Parfait. Ελάχιστο στο κέντρο. Και κάπως έτσι είναι το τελικό look. Πώς σας φαίνεται το πρόσωπό μου? Θα βγω έξω στο φως σε λίγο για να δείτε πώς φαίνεται και στο φως της ημέρας. Αυτό που βλέπω στον καθρέφτη μου αρέσει πάρα πολύ. Οι σκιές μου άρεσαν, όμως θέλουν χτίσιμο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απόχρωση που έχει μπει στο κέντρο, θυμίζει ήλιο βασίλεμα. Η παλέτα της NYX συμπεριφέρεται παρόμοια με την παλέτα της Pixi. Το κραγιόν έχει φοβερή απόχρωση. Το primer δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί σε συνδυασμό με το ενυδατικό foundation, με το ενυδατικό CC cream, όμως έστρωσε πάρα πολύ καλά από πάνω η CC cream. Αυτό θα το δω και θα σας το γράψω κάπου εδώ στο τέλος της ημέρας, διότι εγώ θα κρατήσω τη βάση και θα πάω και παραλία. Εννοείται το μάτι θα το διαλύσω, γιατί δεν γίνεται να πάω με τέτοιο μάτι για μπάνιο, θα μιλάει όλη κέρκυρα. Τι άλλο, το bronzer, εντάξει, φανταστικό, τα καλύτερα drugstore bronzer που υπάρχουν. Το rouge, ωραίο, αν και μπορεί να μου άρεσε περισσότερο το αποτέλεσμα αν δεν έβαζα ρουζ. Ναι. Δηλώνω ενθουσιασμένη για αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Πείτε μου πώς σας φάνηκε. Πείτε μου τι σας άρεσε από όλα αυτά που είδατε στο σημερινό βίντεο. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και το σετ της Morphe. Νομίζω ότι συμφέρει αρκετά. Θα βάλω link στην περιγραφή για να πάτε να το δείτε. Η πούδρα κάτω από τα μάτια, δείτε πόσο ωραία έχει φωτίσει. Όλα μου άρεσαν στο σημερινό βιντεάκι. Αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να το χαρίσετε ένα like, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, ακολουθήστε με στο Instagram, γιατί και εκεί ανεβάζω διάφορα βιντεάκια στο IGTV. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλιά και πολλά, να προσέχετε.